θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα πώς σου φαίνεται η οργάνωση που υπάρχει εδώ στην ομάδα του Αστέρα Βάρης. Κοίταξε να δεις, εδώ οι άνθρωποι έχουν δώσει την ψυχή τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αποτέλεσμα όλων αυτών είναι αυτό που είδαμε πέρυσι. Δηλαδή μια ομάδα σε μια περιοχή η οποία ουσιαστικά είναι μικρή να έρχεται να φτάνει σιγά με εθνική. Είμαστε κοντά τους όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά τα τελευταία χρόνια που ενώθηκε και ο Δήμος με τη Βάρη και τη Βουλιαγμένη και τη Βούλα. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά το ποδόσφαιρο το αντιμετωπίζουν με το σωστό τρόπο, έτσι όπως θα έπρεπε. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στην βασική τους ομάδα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι μια μεγάλη, πολύ ωραία οικογένεια, η οποία μας έχει εντάξει και μας έχει κάνει να νιώθουμε κι εμείς υπερήφανοι που είναι στην περιοχή μας και να τους στηρίζουμε με κάθε δυνατή προσπάθεια. Μια κουβέντα για τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες ίσως αισθάνονται αδικημένες στο γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια, θα λέγαμε, σε μια ομάδα η οποία αγωνίζεται από εδώ και πέρα στη Γάμα Εθνική. Κοίταξε, τι έχετε να τους πείτε με το γεγονός ότι αντί να ανεβαίνουν και αυτές παραπάνω, υποβάζονται ουσιαστικά. Κοίταξε, δεν είναι έτσι ακριβώς, διότι πρώτη προτεραιότητά μας είναι ο αθλητισμός, mm-hmm. πολιτισμός και η παιδεία. Έτσι. Αν αυτά τα τρία πράγματα τα ενώσεις και τα συνδυάσεις με το περιβάλλον, τότε έχεις φτιάξει μια υποδομή για το μέλλον. Από τη νέα γενιά μέχρι όλες τις γενιές. Mm-hmm. Τώρα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, και ο Πρωτέας Βούλας πήγε πάρα πολύ καλά η ομάδα mm-hmm. του μπάσκετ, που και εκεί έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τον Άρη Βούλας, δηλαδή όλα τα σωματεία της περιοχής μας, όλο το σωματιακό αθλητισμό το στηρίζουμε και σαν Δήμος και σαν Δημοτική Αρχή και σαν άνθρωποι προσωπικά. Εγώ έχω πάρα πολλές προσπάθειες κάνει για να μπορέσω να τους βοηθήσω σε κάθε δυνατό επίπεδο και πιστεύω ότι αυτό το βλέπουν όλοι, όχι ανταγωνιστικά. Ίσα-ίσα βλέπουν ότι ο Δήμος, ο Δήμαρχος, όλοι μας προσπαθούμε για το καλύτερο για όλες τις ομάδες της περιοχής μας. Για το ενδεχόμενο να έρθει και να αγωνιστεί εδώ πέρα σε εκτός ένα παιχνίδι. Τι έχετε να πείτε και πώς σας φαίνεται ως ιδέα? Κοίταξε, όσο προχωράνε τα πράγματα και ανεβαίνεις, τόσο αυτό σε ανεβάζει και προσπαθείς και εσύ να γίνεις ακόμα καλύτερος. Θέλει έναν έλεγχο πώς θα είναι η περιοχή, γιατί ξέρεις, καμιά φορά το ποδόσφαιρο φτάνει σε ακραίες περιπτώσεις, ξεφεύγουν. Εδώ έχουμε μάθει να είμαστε ένα μικρό χωριό, να έχουμε τους φίλους μας, τους συνεργάτες μας.